Καλησπέριζουμε τον Δήμαρχο Λοκρών, τον κύριο Θανάση Ζεκεντέ. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Πώς τα καταφέρνετε, είστε στην επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα η περιοχή σας? Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Είναι γεγονός ότι αυτή τη εβδομάδα έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Ενημερωθήκαμε από την πολιτική προστασία σχετικά με τα νέα μέτρα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα οποία αφορούν και την αναστολή των εμποροπανηγύριων. Εσείς αμέσως, μόλις το πληροφορήθηκα, επικοινώνησα και με την πολιτική προστασία και με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αναφέρεται σε όσα παζάρια δεν έχουν ξεκινήσει η απαγόρευση και η αναστολή. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, εμείς τους εξηγήσαμε την ιδιαιτερότητα ότι είμαστε σε εξέλιξη και κατά συνέπεια δεν είναι εύκολη η εφαρμογή του μέτρου. Μας ζητήθηκε να εφαρμόσουμε πιστά ό,τι προβλέπεται αυτή τη στιγμή από το ΦΕΚ το οποίο υπάρχει για την προστασία του πληθυσμού, το οποίο περιλαμβάνει αποστάσεις μεταξύ των χώρων που εκτίθεται τα προϊόντα, μία πλευρά ανόδου και μία πλευρά καθόδου, απολύμανση σε καθημερινή βάση, χρήση μάσκας από τους ανθρώπους οι οποίοι πολλούν τα προϊόντα τους και γενικότερα αυστηρή πειθαρχία σε σχέση με την προφύλαξη από τον κορονοϊό. Σε συνέχεια όλων αυτών, σε επικοινωνία όπως σας είπα και με τον ίδιο τον Υπουργό, συνεχίζουμε, τηρούμε αυστηρά τα μέτρα και προσέχουμε τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση εμείς εφαρμόζουμε τους νόμους, αναμένουμε και την τελική έκδοση του ΦΕΚ, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε θα ορίσει και τις λεπτομέρειες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε κατά πόσο αυτά τα οποία ενημερωθήκαμε προφορικά ότι θα αφορά τις καινούργιες εμποροπανήγυρες και όχι αυτές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα είναι ακριβώς έτσι διατυπωμένο και στο ΦΕΚ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς θα πειθαρχήσουμε σε οτιδήποτε υπάρχει σε πλευρά της κυβέρνησης και γι' αυτό ακριβώς περιμένουμε και την τελική διατύπωση. Mm-hmm. Ήδη έχω έρθει σε επικοινωνία και με την αστυνομία και με όλες τις αρμόδιες αρχές. Είμαστε όλοι αυτή τη στιγμή συντονισμένοι και οτιδήποτε προκύψει ως νεότερη ενημέρωση θα γίνει γνωστό στους πάντες. Κύριε Δήμαρχε, να μην προκύψει όμως. Αυτά που γνωρίζουμε. Με αυτά που γνωρίζουμε, συνεχίζουμε με μέτρα. Σωστά. Το ευχόμαστε να μην προκύψει, αλλά επειδή πρέπει έτσι να προληφθεί οποιοδήποτε πρόβλημα, η κίνηση πώς είναι? Γιατί εντάξει, με τους εμπόρους εκεί που συμμετέχουν, μας είπατε για τις αποστάσεις, η κίνηση των πολιτών, παύλα καταναλωτών, πώς είναι, τηρούνται τα μέτρα, κοιτάξτε, γίνονται έλεγχοι? Σε γενικές γραμμές, από τις δύο πρώτες μέρες, αυτό το οποίο έχει διαφανεί είναι ότι οι πολίτες έχουν πειθαρχήσει. Οι πολίτες σέβονται τους κανονισμούς. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο συνεστισμός. Και αυτό το οποίο παρατηρούμε εμείς είναι ότι όλοι είναι ευαισθητοποιημένοι. Και οι άνθρωποι που πουλούν τα προϊόντα τους και οι άνθρωποι που πάνε εκεί για να αγοράσουν προϊόντα επιδεικνύουν μια πολύ καλή εικόνα. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα από τις λαϊκές που γίνονται στο δύσκολο χρόνο αυτή τη στιγμή. Και αυτό μας δίνει δύναμη. Και είναι αυτό το οποίο μας βοηθά να συνεχίζουμε και να προχωράμε ακόμα και τώρα στην υλοποίησή του. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα και από την αρχή, εμείς θα εφαρμόσουμε οτιδήποτε καινούριο προκύψει και αν στην πορεία αλλάξει οτιδήποτε, θα το εφαρμόσουμε. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να βάλουμε σε κίνδυνο κανέναν. Εφαρμόζουμε ακριβώς όσα προβλέπονται και όσα αυτή τη στιγμή η συντεταγμένη πολιτεία αποφασίζει. Έτσι, η εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων από όλους. Σας ανησυχεί έτσι αυτή η αλματώδη αύξηση, η διασπορά κρουσμάτων του κορονοϊού? Κοιτάξτε, εμείς όπως ξέρετε ήμασταν ο πρώτος Δήμος στη Χιώτιδα ή προς τη Στερεά Ελλάδα που είχαμε κρούσμα με κορονοϊό. Το αντιμετωπίσαμε όπως θυμάστε τον Απρίλιο. Είχαμε για την περίπτωση τον Ιούνιο με τους ανθρώπους που επέστρεψαν από τις ΗΠΑ. Και στις δύο περιπτώσεις κάναμε ό,τι έπρεπε προκειμένου να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Οτιδήποτε και να προκύψει στο μέλλον, αυτό το οποίο θα κάνουμε θα είναι με την ίδια συνέπεια να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Μάλιστα. Ένα πράγμα το οποίο εγώ λέω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι όσο δεν υπάρχει το φάρμακο και όσο δεν υπάρχει το εμβόλιο, είναι αναπόφευκτο να έχουμε περιστατικά. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να περιορίζονται προς την έκτασή τους. Και αυτό το οποίο θα κριθούμε όλοι είναι κατά πόσο θα μπορέσουμε να μάθουμε, να ζούμε, να λειτουργούμε. Σε λίγες μέρες, 7 του Σεπτέμβρη, ανοίγουν τα σχολεία μας. Θα πρέπει λοιπόν και εκεί να δούμε πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τα σχολεία,
σε κορονοϊό. Άρα θα δούμε αυτό, είναι θα το πολλά δούμε. Τα ζητήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά. Κάτι που μελετάτε κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μένουμε σε αυτό. Κανονικά λοιπόν η Εμποροπανήγυρης με την έτσι πιστή, ευλαβική εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων. Σας ευχαριστώ ακριβώς πολύ, κύριε Δημαρχέ. Όλα να πάνε και καλά, εγώ ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.